και θα μπει και ένας, να το πούμε, από το πρωινό, ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας. Θα μπει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται. Ο Καραταΐδης. Δεν ξέρω όνομα, δεν θέλω να λέμε πάλι. Να πει παιδί μου. Λοιπόν, θα μπει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος επίσης έχει σωματική δύναμη να αντιμετωπίσει. Αυτό πάντως. Για το Survivor. Αλλά η Κωνσταντίνα είναι πανέξυπνη. Πάντως η Κωνσταντίνα όταν βγήκε είπε, έχω δύο προτάσεις για φέτος. Έτσι δεν είπε. Δύο προτάσεις έχω. Έχω δύο προτάσεις να κάνω ή έχω δύο προτάσεις δεχτεί. Όχι, όχι, είπε. Γιατί έχω δύο προτάσεις. Δεν ξέρω, ναι, δεν είπε να κάνω. Ναι. Πάντως είπε, έχω δύο προτάσεις. Μία να ήρθα εδώ και πέρασα. Και μία γιατί είχε αφήσει να εννοηθεί όταν τη ρώτησαν, βέβαια η αλήθεια είναι, δεν το έβγαλε το μυαλό της. Αν θα έκανε το πανόραμα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα δείτε. Άρα ότι δεν επιβεβαιώνω ούτε αρνούμε κάτι και τελικά δεν είχε γίνει τίποτα. Επίσης δεν είχε γίνει. Ναι, αλλά είναι αρμοδιότητα του παρουσιαστή να το ανακοινώσει ή θα πρέπει να περιμένει όλα αυτά που έχει γίνει. Παιδί μου, δεν έχουν γίνει προτάσεις. Λέει μόνο τη ομιλία. Μα πώς ξέρετε ότι δεν έγινε από το πανόραμα. Για την ακρίβεια, για να είμαστε ακριβείς. Για να είμαστε ακριβείς, δεν αρνείται όταν τη ρωτούν για προτάσεις. Για να πούμε την άλλη μεριά, για να ξέρουμε για το πανόραμα. Όχι, το ξέρουμε, ναι. Α, okay. Γιατί ο παρουσιαστής όταν με ρωτάτε δεν μπορεί να πει: όχι, ρε παιδιά, από τώρα θα σας πω να ξεκινάω. Υποτίθεται ότι έρχεται το κανάλι και λέει. Όχι, το κανάλι. Επειδή το κανάλι έχει την ευθύνη αυτού, δεν την έχει ο Ατζούν, δεν έκανε ποτέ πρόταση. Εντάξει, οκ, okay, δεκτό. Το Mastile Rocks όμως είναι της παραγωγής Αρμενία, εντελώς. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι του χρόνου. Καλά, δεν ξέρουμε αν θα είναι του χρόνου, γιατί και εκεί έχει αρχίσει μια ονοματολογία. Δηλαδή έχουν ακουστεί ονόματα. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, αλλά εδώ ήταν ξεκάθαρη. Ότι ναι, θα ήθελε να το κάνει, εάν και εφόσον γίνει φυσικά, και ότι έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Σε ποια νούμερα ονόματα έχουν ακουστεί. Τώρα να τα πούμε. Κάνει να πούμε, δεν ξέρω. Πες, αν έχει ακουστεί, πες. Και η Σάσα Σταμάτη έχει ακουστεί. Ότι θα ήταν ένα πολύ καλό πρόσωπο, γιατί η παρουσία της ως καλεσμένη είχε κάνει πολύ ωραία εντύπωση. Νομίζω και αίσθηση. Ότι το είχε πει και η Σάσα ότι θα το ήθελε. Και πραγματικά τα είχε κάνει με την καλή έννοια όλα άνω κάτω και είχε δώσει πολύ κέφι. Είχε δώσει ζωντάνια. Πάρα, η Σάσα. Η Σάσα. Πάντως τα νούμερα ήταν πιο πεσμένα σε σχέση με την Αραβανή τη χρονιά που το παρουσίασε. Για την μαγείρα είχε χρεώνει. Όχι, εντάξει, το αναφέρω, δεν χρεώνω. Αυτό το χρεώσει ο Ατζούν, αφού είναι τα λεφτά, χαίρεστηκα εγώ. Παιδιά, μα μου λέτε λες και κατηγορώ. Εγώ είπα κάτι που ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νοιάζει και τι με κόφτει εμένα. Δική μου την παραγωγή. Καλά, μου σκέφτεται. Ωραία, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με την Κωνσταντίνα. Ναι, πάντως ξέρετε τι γίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Κωνσταντίνα έχει πια ξεθαρέψει. Τρολάρει όλο τον κόσμο, τα λέει μόνη της, τα παίρνει πίσω μόνη της, γυρίζει τον κόσμο, απευθύνεται στον κόσμο. Είναι πιο άνετη από ποτέ. Πάντως, σας γλεντάει η Σπυροπούλου. Δεν ξέρω αν σας γλεντάει. Πάντως αυτός ο αφορμητισμός, παύλα ωραία αφέλεια, της πάει πάρα πολύ. Ναι, αλήθεια, εγώ που την είδα όλοι, πέρασα καλά. Μια χαρά. Μια χαρά ήτανε. Ναι. Γιατί μια χαρά. Και ο Μουτσινάς μια χαρά πέρασε. Έτσι. Και επίσης δεν ξέρεις με την Κωνσταντίνα πόσα είναι μετρημένα και πόσα μπορεί να ξεφεύγουν. Να τις ξεφεύγουν εννοώ στον αέρα. Μια χαρά ήτανε. Όχι. Η Ελένη Βιτάλη να δεις πόσο χαρά είναι. Πάμε στην Ελένη Βιτάλη.